Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακή πρωί σήμερα και ξέρετε δεν θέλω να λείπει το Mostly Unboxing από το κυριακάτικο πρωινό καφεδάκι σας. Και σήμερα θα σας φτιάξω ακόμα παραπάνω τη μέρα γιατί έχουμε ακόμα κάτι πιο special. Το σημερινό pop haul θα συνοδεύεται με giveaway από το angrynerd.gr και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η φάση είναι ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε είτε στο angrynerd για pop χαρνηγή, είτε βλέπω το site τους, βρίσκω κομμάτια τα οποία είναι πολύ δυσέβρετα. Και άλλη μια φορά έχουμε τρία κομμάτια μέσα που πήρα εγώ τουλάχιστον, που δεν τα βρίσκεις κάθε μέρα, δεν τα συναντάς κάθε μέρα. Λίγο πιο δύσκολα κομμάτια όπου έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται και δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να τα ξαναβρούμε. Πάμε να μπούμε μέσα κατευθείαν να δούμε τι παίζει. Θα πούμε στο τέλος και τα βήματα του giveaway για να δείτε και ποιο θα είναι το δωράκι σας. Ένα ποπάκι που το ψάχνουν αρκετοί. Ναι, ξεκινάμε. Εντάξει, πάνω-πάνω έχουμε την απόδειξη με το γαμάτο σήμα του AngryNerd. Έχει πάρα πολύ ωραίο σήμα και η ονομασία του μαγαζιού είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτή όμως δεν μας χρειάζεται προς το παρόν. Πάμε να μπούμε κατευθείαν εδώ να δούμε τι παίζει. Με τα πουπάκια που πήραμε και αυτό που θα δώσουμε. Ας ξεκινήσω πρώτα με τα δικά μου. Ναι, ξεκινάμε με το Weapon X από τους X-Men, το Pop Marvel νούμερο 194. Ένα ωραίο και ζώρικο κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο. Με πολύ γαμάτη λεπτομέρεια. Εντάξει, θα τα ανοίξουμε εννοείται να τα δούμε από αυτήν τη σειρά και σχεδόν την ολοκληρώσαμε. Όχι, ποιος θα είναι ο Sabertooth και η Storm, νομίζω είναι από αυτή τη σειρά. Θα τους αποκτήσουμε και αυτούς σιγά σιγά. Συνεχίζουμε, πάμε σε ένα ακόμα πιο έτσι παλιό και δύσκολο κομμάτι. Α, και αυτός έχουμε και αυτοκόλλητο Underground Toys, ωραία. Και αυτό ένα αυτοκόλλητο το οποίο θα εξαφανιστεί γιατί έχει αντικατασταθεί από το καινούργιο. Το Pop Marvel, το Pop Star Wars μάλλον νούμερο 47, Han Solo Hoth. Και εδώ είναι σε μια σειρά ζόρικη, η οποία σειρά αποτελείται από exclusive κυρίως. Βασικά τον R2-BB1, όχι, τον έχουμε. Τον Finn, εντάξει, τον έχουμε το Τσουμπάκα από το Hoth. Το Τσουμπάκα έχει δύο νούμερο με τον κανονικό, αλλά οπότε δεν μας πειράζει. Ο Han Solo με την στολή του την που, είχε, που φορούσε στο Hoth, τα ζεστά ρούχα ας πούμε. Και ένας γαμάτος Punisher, ο Punisher Nemesis όπως μας το λέει, Pop Marvel νούμερο 118. Επίσης ένα κομμάτι που δεν το βλέπεις κάθε μέρα. Έχει καιρό που έχει εξαφανιστεί αυτό το κομμάτι. Και από αυτήν την σειρά. Πάρα πολύ ωραίο. Θα τα ανοίξουμε εννοείται να τα δούμε. Πάμε να δούμε το ποπάκι όμως που θα σας δώσω στο giveaway. Ένα χορηγούμενο ποπάκι από το AngryNerd και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, και μιλάμε για ένα chase το οποίο αρκετοί το ψάχνουν από ό,τι έχω δει. Οπότε να η ευκαιρία σας παιδιά να το κερδίσετε. Πάρα πολύ ωραίο. Το chase του Hellboy από Pop Comics νούμερο 1. Η κατηγορία βασικά τα πρώτα ποπάκια από τη νέα κατηγορία Funko Pop Pop Comics. Οπότε θα δούμε και άλλα από εκεί. Από αυτή τη σειρά. Και το chase, το, η διαφορά του σε σχέση με τον κανονικό είναι ότι έχει πλήρως αναπτυγμένα τα κέρατά του ας πούμε. Ο Hellboy. Πάρα πολύ γαμάτο κομμάτι και αυτό. Ένα πάρα πολύ όμορφο chase που έχει έτσι μια ωραία διαφορά και βαρύ κομμάτι. Αυτά πάμε να τα ανοίξουμε αμέσως να τα δούμε λίγο καλύτερα. Αυτό θα το ανοίξω προσεκτικά εννοείται για αυτόν που θα το πάρει δώρο να μην του έρθει τσαλακωμένο ή σκισμένο. Αυτά πάμε να τα ανοίξουμε αμέσως να δούμε τι παίζει με τη δουλειά του και λεπτομέρειά του. Ανοίξαμε λοιπόν για να τα δούμε λίγο καλύτερα και ας ξεκινήσουμε με τον Weapon X ο οποίος είναι πάρα πολύ όμορφος. Ένα πολύ ωραίο ποπάκι. Κοιτάξτε εδώ πόσο γαμάτη δουλειά έχει. Από τα μικρά καλώδια έτσι που το συνδέουν πάνω σε αυτό που φοράει στο κεφάλι του, αυτό το κράνος εισαγωγικά ή τρίχες έτσι αυτό που κάνουν εδώ στο σώμα και καλά που είναι τριχωτός. Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Εννοείται Bobblehead ποπάκι γιατί είναι της Marvel. Ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι, τι λες τώρα. Και το έβλεπα καιρό η αλήθεια είναι, αλλά δεν το χτυπούσα, δεν το χτυπούσα, ας πούμε, κάτσα να το χτυπήσω, μην εξαφανιστεί γι' αυτό και μετά ανεβάσει αξία και το ψάχνουμε. Δεν ξέρω αν έχει ανεβάσει ήδη, δεν θυμάμαι, έχω καιρό να το τσεκάρω. Συνεχίζουμε, πάμε στον Han Solo στην Hoth έκδοσή του με τα ρούχα του Hoth. Την ζεστή ενδυμασία του, ας πούμε. Βλέπουμε εδώ με τα χοντρά που φάνε, με τις γούνες. Πάρα πολύ ωραίο. Και έχει και τα γυαλιά. Τα γυαλιά του χιονιού, ας πούμε. Πώς το πούμε αυτά. Τέλος πάντων, αυτή η μάσκα που φοράνε οι surfers, οι snowboarders. Πάρα πολύ ωραίο. Με το blaster του. Ακόμα και το blaster του είναι λίγο ιδιαίτερο. Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Παλιό κομμάτι σχετικά από Star Wars, παρόλα αυτά έχει πολύ ωραία δουλειά πάνω του. Μερικά μικρά λαθάκια κλασικά από τη Funko, αλλά για ένα τόσο παλιό ποπάκι έχει ωραία δουλειά. Πάνω έτσι αυτό που έχει εδώ η στολή του, πάρα πολύ ωραίο. Δείτε το κι εσείς λίγο καλύτερα, από λίγο πιο κοντά. Ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Εννοείται είναι Pop Star Wars, οπότε είναι Bobblehead και έχει την γαμάτη βάση που έχουν τα Pop του Star Wars. Και για το τέλος από αυτά που πήρα εγώ τουλάχιστον, ο γαμάτος Punisher έτοιμος να τιμωρήσει ας πούμε. Με τα δυο όπλα του, πάρα πολύ ωραίος. Το βάψιμο που έχει αυτό το σήμα του και στο κεφάλι του και στην μπλούζα του. Στην μπλούζα του είναι λίγο ιδιαίτερο. Πάρα πολύ ωραίος. Σε αυτό το χρώμα παραλλαγής ας πούμε, ένα με το παντελόνι της παραλλαγής. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.
και αυτό από τα σχετικά παλιούτσικα κομμάτια της Marvel, αλλά είναι ένα πολύ γαμάτο κομμάτι. Με την κλασική στάση των Funko Pop, που είχε λίγο πιο χοντρά πόδια, λίγο πιο χοντρά χέρια και έχει αυτή την κλασική στάση. Απλά εδώ κρατάει και τα όπλα του. Ναι, εδώ έτσι λίγο στο γάντι του έχει ένα μικρό λαθάκι, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Αυτά είναι θέματα των Out of the Box Collectors. Εμείς τους άλλους τα κρατάμε στα κουτιά, δεν φαίνονται και ιδιαίτερα. Και συνεχίζουμε, πάμε για το τέλος, το γαμάτο δωράκι. Κάποιος τυχερός θα κερδίσει τον πανέμορφο Hellboy, το Chase του Hellboy, ο οποίος είναι με πλήρες αναπτυγμένα τα κέρατά του, πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια και εδώ. Από τα καινούργια κομμάτια της Funko, πάλι με κάποια πολύ μικρά λαθάκια στη βαφή του. Έτσι λίγο βλέπω έχει χάσει λίγο χρώμα εδώ, αλλά δεν είναι κάτι σπουδαίο, έχει πολύ γαμάτη μικροδουλειά. Ακόμα και ο σταυρός που κρέμεται εκεί από τη ζώνη του, πάρα πολύ ωραίος. Ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Με το τούμπανο χέρι του, η ουρά του από πίσω, πάρα πολύ ωραίος. Και αυτό που σου είπα είναι ένα χορηγούμενο παπάκι για χορηγούμενο giveaway από το angriner.gr και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητό και μεγάλο κατάστημα στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε κάνει και 2 ή 3 pop hunting μέσα εκεί και την επόμενη φορά που θα ξαναπάμε εννοείται θα δούμε pop hunting. Αυτό είναι εδώ τώρα για να τον κερδίσετε. Κλασικά όπως και άλλες φορές θα παίξουμε πιο πολύ με την ομάδα του, με τη σελίδα του Mostly Unboxing μάλλον στο Facebook. Απλά τα βήματα θέλω 2 like να κάνετε όσοι δεν έχετε κάνει τουλάχιστον ήδη. Ένα like στη σελίδα του Mostly Unboxing και ένα like στη σελίδα του Angry Nerd. Μια κοινοποίηση το βίντεο που θα ανεβάσω εγώ από εκεί για τη συγκεκριμένη δημοσίευση. Προσοχή ό,τι κάνουμε, είτε τα σχόλια είτε το share στη συγκεκριμένη δημοσίευση. Και κάτω για να πάρω από τα σχόλια το όνομά σας, κάντε tag έναν φίλο σας. Αυτό γιατί χρησιμοποιώ το comment picker στις κληρώσεις. Όσοι ξέρουν από παλιότερα στα giveaway, χρησιμοποιώ το comment picker, παίρνει τυχαία ένα σχόλιο από τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο. Προσοχή, ξαναλέω άλλη μια φορά, ό,τι κάνουμε έχουμε την δημοσίευση που θα κάνω εγώ στη σελίδα του Mostly Unboxing στο Facebook και εσείς κάντε ένα like στη σελίδα του Mostly Unboxing, ένα like στη σελίδα του Angnet στο Facebook. Κάτω από τη συγκεκριμένη δημοσίευση μιλάμε πάντα, θα τη βάλω και στην περιγραφή και τα βήματα και τη δημοσίευση. Γράψτε, κάντε ένα σχόλιο, ένα tag, έναν φίλο σας και share το βίντεο της συγκεκριμένης δημοσίευσης πάλι. Και παραλίγο να ξεχάσουμε τα πιο βασικά για το πότε θα γίνει η κλήρωση και για το ότι πρέπει να είστε συνδρομητής στο κανάλι του Mostly Unboxing. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου, παιδιά. Και να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 9 Μαρτίου, την ερχόμενη Παρασκευή. Εκεί κατά τις 11 η ώρα το βράδυ θα βγούμε λίγο live να κάνουμε την κλήρωση και μετά να κάτσουμε να μιλήσουμε και λίγο, μια και έχουμε καιρό να τα πούμε live. Αυτά, παιδάκια μου, να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.